παρακαλούσα να φύγει από τη ΣΥΚ, γιατί είναι δευτεροβάθμια και να μας απευθύνει και αυτή ένα χέρι. Καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σας. Εγώ θα επικεντρωθώ στο θέμα της εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. Το γεγονός ότι σήμερα δεν βρίσκονται εδώ πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αποτύπωση μιας πραγματικότητας ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει οι εκπαιδευτικοί αυτό το πρόβλημα, το οποίο πολλές φορές κρύβεται πίσω από ένα αυξημένο άγχος λόγω των καθημερινών αντικρουόμενων ρόλων, αν θέλετε, κατά κάποιον τρόπο ψυχοσικού ανταγωνισμού που πολλές φορές βρισκόμαστε και σε σχέση με τον εαυτό μας, είτε να αποδώσουμε καλύτερα, είτε να προλάβουμε πάρα πολλά πράγματα σε λίγο χρόνο, είτε γιατί θέλουμε περισσότερα για μας τους ίδιους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνειδητοποιηθεί από τον καθένα μας αυτή η κατάσταση της εξουθένωσης, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά αλλοτρίωση, πρώτα απ' όλα εμάς τον ίδιο μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Μια μειωμένη αίσθηση βούλησης να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας, μια απάθεια που την αποδίδουμε σε κούραση καθημερινή, δεν πειράζει, θα ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο, θα έρθουν οι διακοπές, μας δημιουργείται και αυτή η ψευδαίσθηση. Το φαινόμενο της εξουθένωσης είναι χαρακτηριστικό. Έτυχε μελέτης από τη δεκαετία του 1975. Ο Φρόιντενμπέργκερ για πρώτη φορά έδωσε τον όρο αυτό και τον προσδιορίσε. Το 1979 προσδιορίστηκε όρος όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς. Θέλω δηλαδή να πω ότι ήδη διανύει δεκαετίες αυτό το φαινόμενο. Και μελετάται και αναλύεται, αν θέλετε, και υπάρχει ως πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει, ίσως αυτή η ομιλία που θα βιντεοσκοπηθεί να διαχυθεί στα σχολεία και να βρουν την ευκαιρία οι σύλλογοι διδασκόντων να προβληματιστούν πάνω σε αυτό, όχι ως σύλλογοι διδασκόντων, ως άτομα. Γιατί αφορά τον εκπαιδευτικό ως άτομο μέσα σε αυτή την κοινωνία. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει ενδιαφέρον, θα το παρακολουθήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κρίμα που δεν ήρθαν οι συνάδελφοι.